και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρτσος, είναι ο καλεσμένος στο σημερινό ημερολογίο και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Κέρτσο. Καλημέρα, κύριε Τσιμά. Λοιπόν, βρήκα αυτά τα στοιχεία ότι πέρσι είναι η επέτειος. Αν σήμερα ξεκινήσαμε το δεύτερο lockdown, έχοντας υποτριπλάσιο αριθμό θανάτων και υποδιπλάσιο αριθμό διασωληνωμένων. Μήπως τα νούμερα μας λένε ότι παίρνουμε λιγότερα μέτρα από όσο χρειάζεται? Όχι, κάθε άλλο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την περσινή περίοδο με τη φετινή περίοδο. Είναι μεθοδολογικό λάθος. Διότι πέρυσι δεν είχαμε τον εμβολιασμό, δεν είχαμε αυτή την προστασία που παρέχει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το 73% των ενηλίκων πολιτών της χώρας έχουν κάνει το εμβόλιο. Εννοείται από 18 και πάνω. Των ενηλίκων, ναι, ναι. Από 18 ετών και πάνω. Άρα το εμβόλιο πλέον είναι ένας καταλύτης που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πανδημία. Mm. Δεν μπορεί να μιλάμε για τα μέτρα τα οποία λαμβάναμε πέρυσι όσο δεν είχαμε τον εμβολιασμό και να αναφερόμαστε σε εφαρμογές τέτοιου τύπου. Mm. Έχουμε πει ότι από τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει επιλέξει να εμβολιαστεί και έχει προστατευτεί, έχει αποκτήσει την εμβολιαστική ανοσία, σύν τον πληθυσμό που έχει νοσήσει με φυσικό τρόπο και έχει και επίσης αποκτήσει αντισώματα, mm-hmm. αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό ανοσίας έναντι του ιού. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι δεν θα εφαρμόσουμε ξανά οριζόντια περιοριστικά μέτρα. Τα μέτρα προστασίας αυτή τη στιγμή είναι το εμβόλιο, είναι τα αυξημένα τεστ που γίνονται mm-hmm. και είναι και η μάσκα. Και από εκεί και πέρα δεν θα υπάρξουν ξανά οριζόντιοι περιορισμοί σε οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Έχετε δίκιο να το λέτε. Είναι αυτονόητο ότι τώρα έχουμε το εμβόλιο που πέρσι τέτοιο καιρό δεν το είχαμε. Συνεπώς η σύγκριση είναι απλώς ενδεικτική. Όντως δεν μπορεί να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Όμως υπάρχουν δύο προβλήματα που έχουν προκύψει. Το ένα πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των συντολιτών μας που εξακολουθεί να είναι ανεμβολίαστος. Δηλαδή, αν είναι 2,5 εκατομμύρια οι ενήλικοι που μπορούσαν να έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν το έχουν κάνει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και δεύτερον είναι το πρόβλημα ότι και εκείνοι που θεωρούμε ότι έχουν την ανοσία γιατί έχουν κάνει τις δύο δόσεις, την έχουν όντως ή έχουν περάσει 6 μήνες, 7 μήνες και αρχίζουν σιγά σιγά να τη χάνουν. Μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία. Ο πληθυσμός mm-hmm. που έχει εμβολιαστεί ή έχει επιλέξει να κάνει το εμβόλιο και έχει κλείσει και το πρώτο του ραντεβού είναι αυτή τη στιγμή 6,7 εκατομμύρια. Mm-hmm. Επιπλέον έχουμε καταγεγραμμένους στο Μητρό COVID 415.000 πολίτες που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο από την αρχή του 2021 έως σήμερα και δεν έχουν κάνει το εμβόλιο ακριβώς επειδή διαθέτουν αντισώματα. Πέραν αυτών, υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που δεν είναι καταγεγραμμένο, αλλά γνωρίζουμε με βάση επιστημονικές εκτιμήσεις ότι έχει νοσήσει χωρίς να έχει διαγνωστεί. Αυτοί υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Άρα, 7,7 εκατομμύρια πολίτες διαθέτουν είτε εμβολιαστική είτε φυσική ανοσία. Από εκεί πέρα ο υπόλοιπος ενήλικος πληθυσμός είναι άλλο 1 με 1,2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο πληθυσμός ο οποίος διατρέχει μεγάλο κίνδυνο είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες άνω των 60 ετών. Διότι όπως μας δείχνουν τα στοιχεία από τα νοσοκομεία μας, αυτοί είναι που νοσηλεύονται κατά μεγάλο μέρος και αυτοί είναι που εισέρχονται και σε μεθ ή σε διασωλήνωση. Ένα μέρος αυτών δυστυχώς καταλήγει επίσης. Ναι. Άρα οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί πρέπει να τρέξουν άμεσα και να κάνουν το εμβόλιο. Είναι ο βασικός τρόπος για να θωρακίσουν την υγεία τους και να προστατευτούν από αυτή την έξαρση, την εποχική έξαρση που παρουσιάζει η πανδημία. Να πούμε και κάτι ακόμα. Από τη στιγμή που διαθέτουμε το εμβόλιο, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον ιό. Έχει προσθεθεί ακόμα ένας παράγοντας, δυστυχώς, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, νόσησης για την κοινωνία. Οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε εκπαιδευτεί σε πολύ μεγάλο μέρος ως κοινωνία για να διαχειριστούμε και αυτόν τον κίνδυνο και αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα η στρατηγική μας είναι συμβίωση με τον ιό, λήψη όλων των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, όπως σας είπα, εμβόλιο, μάσκα, τακτικά τεστ. Ακόμα και για τους εμβολιασμένους, όταν εγώ θέλω να πάω για παράδειγμα σε μια συνάντηση, σε μια συγκέντρωση, σε κάποιο φιλικό σπίτι, δεν είναι κακό ως εμβολιασμένος να κάνω ένα τεστ για να γνωρίζω αν έχω νοσήσει ή όχι. Ναι. Συνεπώς το τεστ είναι βασικό κομμάτι και γι' αυτό με τα χθεσινά μέτρα ουσιαστικά τι μήνυμα στείλαμε στην κοινωνία, ότι
Ωραία, έχουμε εμβολιαστεί κάποιοι, περισσότεροι, κάποιοι άλλοι δεν έχουν εμβολιαστεί, όμως πρέπει ειδικά το χειμώνα να κάνετε εκτεταμένο τέστινγκ όλοι οι πολίτες για να μπορείτε να διατηρείτε την κοινωνική και οικονομική σας δραστηριότητα. Είπατε κάτι, ότι από τη στιγμή που έχουμε το εμβόλιο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Ο ιός είναι μια πραγματικότητα που θα μας συνοδεύει και θα έχουμε το εμβόλιο για να αμυνόμαστε απέναντι σε αυτόν. Θα είδατε τη χθεσινή δημοσκόπηση της PALS που δημοσιεύθηκε στο Sky. Βλέπουμε ότι ένα ποσοστό των συμπολιτών μας και μάλιστα των συμπολιτών μεγάλης ηλικίας, που εσείς λέτε πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν, απαντούν όχι, δεν θα πάω να εμβολιαστώ και δεν υπάρχει τίποτε που θα με πείσει να το κάνω. Άρα. Θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να μην κάνουν το εμβόλιο εκθέτουν τον εαυτό τους σε ένα μεγάλο κίνδυνο. Τα στοιχεία είναι εκεί, δείχνουν ότι οι ανεμβολίαστοι διατρέχουν από 13 έως 20 φορές υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά και να διασωληνωθούν. Συνεπώς, τα δεδομένα υπάρχουν, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και πειθούς προς όλες τις κατευθύνσεις, προς όλες τις κοινωνικές ομάδες. Εδώ και πολλούς μήνες δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τον κορονοϊό, από την πανδημία που μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ. Συνεπώς, αν κάποιος επιμένει να μην θέλει να κάνει το εμβόλιο, σεβαστό, διαφωνώ προσωπικά, αλλά θα πρέπει σίγουρα να προσέχει πάρα πολύ και για τον εαυτό του, αλλά και να μην διασπείρει τον ιό ο ίδιος στους γύρω του. Αυτό που λέτε ακούγεται σαν μια φιλελεύθερη προσέγγιση, αλλά το ερώτημα είναι, αντέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας την εφαρμογή της στην πράξη? Δηλαδή, δεν ζούμε σε απολυταρχικό καθεστώς. Προφανώς, το έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά αν ας πούμε, αν είναι αριθμοί, σωστοί οι αριθμοί μου και είναι περίπου 500.000 οι συμπολίτες μας άνω των 60 που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Εσείς, είναι 600.000. Και αν το 1% από αυτούς, που είναι μια λογική πρόβλεψη, αρρωστήσουν, δεν έχουμε 6.000 κρεβάτια μεθ για να τους δεχτούμε. Το σύστημα υγείας, θα θυμίζω ότι και προ-πανδημίας, τους χειμερινούς μήνες ζοριζόταν, πιεζόταν. Θα πιεστεί και φέτος. Το γνωρίζουμε αυτό. Και γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητές του. Εμείς έχουμε κάνει τα πάντα για να αυξήσουμε τη δυναμικότητα και το έχουμε πετύχει. Έχουμε διπλασιάσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε προσθέσει 12.000 έκτακτο προσωπικό στο σύστημα υγείας. Δεν μπορούμε φυσικά μέσα σε ένα χρόνο να δημιουργήσουμε, και δεν υπάρχει και λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας, το οποίο μετά την πάροδο της πανδημίας θα εκλείψει ο λόγος να έχουμε πάρα πολλές ΜΕΘ. Συνεπώς, εδώ πέρα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις για να κρατήσουμε το σύστημα υγείας ανοιχτό και για τους υπόλοιπους πολίτες που νοσούν πέραν του COVID. Mm. Γι' αυτό είναι επίσης ένα μέρο τη στρατηγική μας. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να λειτουργούμε το σύστημα υγείας για όλες τις παθήσεις. Προφανώς θα επιστρατεύσουμε και τις ιδιωτικές κλινικές για να καλύψουμε τις ανάγκες όσων νοσούν από COVID, αλλά η σύσταση είναι να κάνουν το εμβόλιο όσοι δεν το έχουν κάνει έως σήμερα και ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες. Τα ακούω αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά διαβάζω τα στοιχεία που λένε ότι στην πραγματικότητα από τη Λάρισα και πάνω δεν υπάρχει ούτε μία ελεύθερη κλινική COVID αυτή τη στιγμή σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και έχω στα μάτια μου και την εικόνα του γιατρού, του διευθυντή της κλινικής COVID της Λάρισας, ο οποίος λιποθύμησε μπροστά στην κάμερα από την εξάντληση. Άρα είναι στα όρια του το σύστημα υγείας ή τα έχει υπερβεί ήδη? Το σύστημα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, ζορίζεται. Γι' αυτό και πρέπει όλοι οι πολίτες να κατανοήσουν ότι ο τρόπος για να μην ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι και να μην επιβαρύνουν περαιτέρω και το σύστημα υγείας είναι να κάνουν το εμβόλιο. Ναι. Για την τρίτη δόση έχω την αίσθηση ότι καθυστερήσαμε να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητά της και το επίγον της. Θα ήθελα να το ένα σχόλιο σας. Διατυπώθηκε μια πρόταση από ένα στέλεχος αντιπολίτευση, μάλιστα τον κύριο Φίλη, ακριβώς για να σπροχτούν οι άνθρωποι να κάνουμε την τρίτη δόση, να σπροχτούμε όλοι μας, να πάψουν να ισχύουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού μετά από την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρόνου από τη δεύτερη δόση. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι είμαστε εμβολιασμένοι όταν έχουν περάσει κάποιοι μήνες από τότε που κάναμε τη δεύτερη δόση. Το ακούτε? Δεν μπορώ να τοποθετηθώ, διότι είναι μια καθαρά επιστημονική συζήτηση αυτή, στην οποία καλό είναι οι πολιτικοί να μην προτρέχουν. Είναι σύνθετα ζητήματα αυτά. Πλήρως εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή θεωρείται όπως έχει κάνει τις δύο δόσεις. Η τρίτη δόση είναι αναμνηστική και ουσιαστικά βοηθάει κάποιον, ειδικά που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, είτε μεγαλύτερης ηλικίας, είτε σε ομάδες που έχουν υποκείμενα νοσήματα, να αυξήσει, να βελτιώσει και να ενισχύσει το νοσοποιητικό του σύστημα. Συνεπώς δεν θα προέτρεχα τόσο πολύ. Από εκεί πέρα, να απαντήσω και στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, δεν αργήσαμε. Κινηθήκαμε το ταχύτερο δυνατόν με βάση τις συστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, Εθνικής Επιτροπής
εμβολιασμού και ανοίξαμε την τρίτη δόση στις ηλικίες όπως έκαναν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Η μόνη χώρα η οποία έτρεξε πολύ πιο γρήγορα ήταν το Ισραήλ. Ναι. Που έκανε, άνοιξε την τρίτη δόση νωρίτερα στον πληθυσμό. Και την έκανε σε μεγάλους αριθμούς. Χωρίς όμως να έχει στα χέρια του το Ισραήλ, έκανε μια παράτολμη, εφάρμοσε μια παράτολμη στρατηγική, χωρίς να έχει επιστημονικά δεδομένα στα χέρια του. Ναι. Εμείς θέλουμε να κινούμαστε με ασφάλεια και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη γνώμη και τις εισηγήσεις των επιστημόνων. Αν τα στοιχεία παντός που έχω είναι σωστά, αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται περίπου 50-60 συμπολίτες μας, οι οποίοι ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, έχουν κάνει τη δεύτερη δόση, και όμως είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε πολύ δύσκολη κατάσταση υγείας. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Εννοώ κάπως πιο επιτακτική είναι η ανάγκη της τρίτης δόσης. Όχι, δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Η τρίτη δόση προφανώς βοηθάει, ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Από εκεί πέρα όμως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και νοσούν πάσχουν σχεδόν στο 100% με βάση τα στοιχεία που γνωρίζω από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Θυμίζω ότι το εμβόλιο δεν είναι ελιξίριο αθανασίας. Οι άνθρωποι δυστυχώς θα συνεχίσουμε να πεθαίνουμε από διάφορες ασθένειες και για διάφορους λόγους. Άρα όταν έρχεται σε έναν επιβαρημένο οργανισμό και ο κορονοϊός, ακόμα και αν έχει κάνει το εμβόλιο, τότε δυσχεραίνεται ουσιαστικά η επιβίωση αυτού του ανθρώπου. Άρα ας μην χρησιμοποιούμε τέτοια επιχειρήματα, διότι έτσι δίνουμε επιχειρήματα και στους αντιεμβολιαστές ή στους αρνητές του εμβολίου. Αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μέθη, είναι από 10 έως 15% στο σύνολο των διασωληνωμένων ασθενών. Είναι ένα μικρό ποσοστό και αυτό αποδεικνύει ακριβώς την ανάγκη και τη σημασία του εμβολιασμού σε όσους δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο. Ανακοινώθηκαν χθες μέτρα που προφανώς έχουν σκοπό να οθήσουν περισσότερους ανθρώπους να καταφύγουν στο εμβόλιο, να κάνουν το εμβόλιο, δυσκολεύοντας τους με τη ζωή, ζητώντας τους περισσότερες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στην κοινωνική δραστηριότητα. Έχω δύο ερωτήσεις. Το πρώτο είναι ότι και πάλι εξαιρέθηκαν οι εκκλησίες από τους χώρους στους οποίους πρέπει να δείξεις τεστ ή πιστοποιητικό για να μπεις. Γιατί? Κάθε μέτρο, καταρχάς να πούμε το εξής, τα μέτρα δεν είναι τιμωρητικά, είναι μέτρα προστατευτικά, είναι μέτρα δημόσιας υγείας που προστατεύουν όσους έχουν επιλέξει μέχρι τώρα να μην κάνουν το εμβόλιο. Mm. Άρα το πρώτο είναι ότι δεν θέλουμε να τους, ως έμεση συνέπεια προκύπτει ότι πρέπει να κάνουν το τεστ και να επιβαρυνθούν και οικονομικά. Αλλά ο βασικός στόχος είναι να προστατεύσουμε την υγεία τους. Το δεύτερο, σχέση με την Εκκλησία, κάθε μέτρο που λαμβάνουμε μετράται και υπολογίζεται πάρα πολύ ως προς την επίδραση που θα έχει στην προστασία. Πρέπει να είναι δηλαδή αναλογικό και καλά ζυγισμένο. Η Εκκλησία αποτελεί καταρχάς υπάγεται στις κατηγορίες που καλύπτουν ζωτικές ανάγκες. Η πίστη είναι μια ζωτική ανάγκη του ανθρώπου, όπως είναι και η τροφή, όπως είναι και η νοσηλεία. Σε αυτές τις δραστηριότητες δεν συνειδητά και στρατηγικά δεν έχουμε επιβάλει υπερβολικούς περιορισμούς. Διότι τίθεται ένα ζήτημα περιορισμού εμποδίων στην πρόσβαση σε αυτά τα βασικά αγαθά. Άρα ο λόγος, ο βασικός είναι αυτός. Η Εκκλησία αποτελεί, υπάγεται στις λεγόμενες essential δραστηριότητες της πίστης του ανθρώπου και εκεί δεν μπορεί να μπει εμπόδιο. Από εκεί και πέρα να γνωρίζουμε επίσης ότι οι πιστοί που προσέχονται στις εκκλησίες είναι κυρίως, όπως γνωρίζουμε, κάποιες ηλικίες περισσότεροι, είναι άνω των 50-60 ετών. Εκεί ο εμβολιασμός είναι στο 80%. Άρα είναι ένας πληθυσμός ο οποίος έχει επιλέξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό να εμβολιαστεί, είναι προστατευμένοι. Αντίστοιχα και οι ιεράρχες, οι ιερείς, οι ψάλτες έχουν εμβολιαστεί σε πολύ μεγάλα ποσοστά και οι ίδιοι. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι χώροι που είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένοι. Ναι. Και πέρα να θυμίσω ότι υπάρχει η υποχρεωτικότητα για τους ιερείς ως εργαζόμενους που μισθοδοτούνται από το κράτος να κάνουν και αυτοί δύο τεστ την εβδομάδα. Τώρα, μόλις πριν από λίγο όμως λέγαμε για αυτούς τους 600.000 συμπολίτες μας άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και εκθέτουν τον εαυτό τους σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, είναι φαντάζομαι και αυτοί εκκλησιαζόμενοι, άρα ισχύει και για αυτούς αυτό που λέγαμε πριν, έτσι δεν είναι? Φυσικά ισχύει και θα πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά μέτρα προστασίας αν αποφασίζουν να επισκέπτονται τους ναούς. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε, πού θέλετε να πάτε? Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, εκτός από το χαρακτήρα αυτό που είπατε, είναι μέτρα προστασίας εκείνων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ως μέτρα που θέλουμε να βοηθήσουν, εν πάση περιπτώσει, την αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμένων, υπάρχει στόχος? Ήδη καταρχάς βλέπουμε μια σημαντική αύξηση, ένα τριπλασιασμό των ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή από εκεί που ήμασταν σε ημερήσια ραντεβού πρώτης δόσης στις 5, 6, 7 χιλιάδες, πέφτει προχθές πήγανε στις 15 και στις 20 χιλιάδες.
Άρα τα μέτρα αυτά αποδίδουν. Παίρνει το μήνυμα δηλαδή και ο πολίτης ο οποίος είναι ανεμβολίαστος ότι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο διατηρούν ελευθερίες. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας και καλό είναι να δει ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία έχει σχέση με τον εμβολιασμό, να τα απαντήσει λαμβάνοντας την κατάλληλη πληροφόρηση και να επιλέξει να κάνει το εμβόλιο. Προφανώς τα μέτρα έχουν σαν στόχο να σπρώξουν περισσότερο κόσμο να κάνει το εμβόλιο. Όπως σας είπα, η ανοσία αυτή τη στιγμή μέσω του εμβολίου είναι στο 73% των ενηλίκων. Θεωρώ προσωπικά ότι για τη χώρα μας και για τα χαρακτηριστικά που έχει η χώρα μας είναι ένα υψηλό ποσοστό. Θυμίζω ότι πέρυσι, τέτοιο καιρό που γίνονταν δημοσκοπήσεις πριν την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, οι πολίτες οι οποίοι απαντούσαν ότι θα κάνουν σίγουρα ναι εμβόλιο ήταν μόλις το 33%. Και αυτό το ποσοστό σήμερα είναι στο 73%. Η Ελλάδα γνωρίζουμε ότι είναι μια χώρα που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Προφανώς θέλουμε να πάμε στη Δύση. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν πετύχει υψηλότερα ποσοστά. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι. Και μια χώρα όχι πολύ μακρινή μας, ενώ από άποψη κοινωνικών χαρακτηριστικών η Πορτογαλία έχει κοντεύει το 90%. Ανήκει στη Δυτική Ευρώπη, έχει μια άλλη κουλτούρα και πολιτική συνεννόηση. Και κουλτούρα στους πολίτες επίσης. Ανήκουμε στον βαλκανικό χώρο, σας θυμίζω, όπου τα ποσοστά είναι τα μισά στον εμβολιασμό από ό,τι είναι στην χώρα μας. Άρα να μην ισοπεδώνουμε την προσπάθεια που έχει γίνει. Είμαστε μια χώρα που δεν διαθέτει οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός για την υποβοήθηση του εμβολιασμού. Η σχέση δηλαδή που υπάρχει μεταξύ των πολιτών με το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, με τους γιατρούς τους. Mm-hmm. Δυστυχώς ακούμε περιστατικά, εγώ έχω συγκλονιστεί από το περιστατικό της Αιγίου, η οποία έχασε τη ζωή της και της αφαίρεσε το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Όντως είναι συγκλονιστικό. Να μην ισχύει ότι η γυναικολόγος της έδινε συμβουλές να μην κάνει το εμβόλιο. Αν ισχύει, είναι τραγικό. Πρέπει και οι γιατροί, δηλαδή οι ιδιώτες γιατροί, να σκεφτούν πολύ σοβαρά τι συμβουλές δίνουν στους πελάτες τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλη τη κάθε δυνατή υποστήριξη από τους επαγγελματίες της υγείας σε αυτή την εθνική προσπάθεια να αυξήσουμε και άλλο τα ποσοστά εμβολιασμού. Τελευταίο ερώτημα, επειδή είπατε τον όρο πολιτική συνεννόηση. Η αντιπολίτευση έκανε μια πρόταση. Αυτό, να υπάρξει μια επιτροπή κοινής αποδοχής λοιμοξιολόγων και τα πορίσματά της να δεσμευτούν όλα τα κόμματα ότι θα τα υποστηρίξουν και θα δουλέψουν ώστε να εφαρμοστούν. Το πρώτο σκέλος της πρότασης, η Κοινωνική Επιτροπή Κοινής Εμπιστοσύνης. Κοινής αποδοχής, μου μοιάζει λίγο παράλογο. Δηλαδή, τι θα πει γιατρός κοινής αποδοχής, μου μοιάζει παράλογο. Το δεύτερο όμως μου φαίνεται ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε και η κυβέρνηση να κάνει μια κίνηση, μια χειρονομία, ώστε να διευκολύνει την συνένεση, να βγει η πανδημία από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρώτον, ως προς το ζήτημα της Επιτροπής Κοινής Αποδοχής, αυτή η επιτροπή υπάρχει. Είναι η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, η οποία ήταν η ίδια επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αλλάξει. Έχει ενισχυθεί με κάποια επιπλέον μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της νέας κυβέρνησης. Άρα είναι μια επιτροπή κοινής αποδοχής. Είχε οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος να αμφισβητείτε το ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τις αποδοχές της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των κομμάτων. Ναι. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν έχει μπει σε καμία περίπτωση και ποτέ κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε πολιτική αντιπαράθεση ή σε πολιτική εργαλειοποίηση της πανδημίας. Αυτό έχει συμβεί από την αντιπολίτευση, δυστυχώς. Το λέω δυστυχώς διότι τα θέματα δημόσιας υγείας δεν πρέπει να μπαίνουν στο πεδίο της κομματικής της αντιπολιτευτικής αντιπαράθεσης. Συμφωνώ. Η αντιπολίτευση στάθηκε απέναντι σε πάρα πολλές βασικές στρατηγικές επιλογές που έκανε η κυβέρνηση και τα υπονόμευσε. Υπονόμευσε πολλά από τα πράγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση. Από την αμφισβήτηση του ίδιου του εμβολιαστικού προγράμματος και της ύπαρξης του ίδιου του εμβολίου, μέχρι την αμφισβήτηση του εμβολίου από τον πρώην Υπουργό Υγείας, ο οποίος αναγκάστηκε, σύρθηκε να εμβολιαστεί όταν έγινε πλέον υποχρεωτικό στους υγειονομικούς χώρους και στους υγειονομικούς το ζήτημα του εμβολιασμού, μέχρι τα ζητήματα των κινήτρων που δώσαμε, που είχαν θεαματικά αποτελέσματα. Τα κίνητρα στους νέους αύξησαν τον εμβολιασμό από το 15% στις ηλικίες 18-25 ετών στο 63%. 450.000 freedom passes έχουν βγει τους τελευταίους 3 μήνες χάρη σε αυτό το μέτρο, το οποίο το αγκάλιασε η νεολαία. Η αντιπολίτευση στάθηκε απέναντι. Ναι. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Απλώς λέω ότι και επειδή συνήθως η συνένεση είναι. Προκύπτει συνήθως όχι από την καλή διάθεση της αντιπολίτευσης, αλλά από μια χειρονομία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια εθνική πολιτική δημόσιας υγείας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει η αντιπολίτευση είναι να τη στηρίξει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Και δεν την έχει στηρίξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Γεια σας.